Απερίφθη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου η προσφυγή των κατοίκων της Κανακάρη κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για την αντιδρόμηση της Κορίνθου και Κανακάρη. Είχαμε κάνει ένσταση επί των αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου Πατρέων που αφορά την αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου. Απορρίφθηκε όχι στην ουσία, διότι η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν είχε εγκεκριμένο αίτημα κατεθειμένο από το Δήμο προκειμένου να αποφαρθεί. Άρα απορρίφθηκε γιατί δεν υπήρχε καν το αίτημα. Άρα το τελευταίο η Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι η αίτηση, η αίσθηση των κατοίκων απορρίφθηκε, μάλλον χαίρεται όχι τόσο πολύ ωραία, διότι οι όποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις οι οποίες αναφέρει και τις έχει αναφέρει εδώ και τα τελευταία καιρό, εμείς σημειώνουμε ότι αυτές οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις έπρεπε να είχαν πάρει εγκριτική απόφαση ΦΕΚ από την κεντρωμένη, η οποία δεν έχει γίνει. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως η αντιδρόμηση μόνο θα δημιουργήσει προβλήματα αντί να λύσει. Μας προξενεί εντύπωση πως η Δημοτική Αρχή, η οποία πρεσβεύει για τα δικαιώματα των πολιτών της πόλης της Πάτρας, εδώ προσπαθεί να περάσει μία αντιδρόμηση, να αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης χωρίς να έχουμε την έγκριση της περιφέρειας και ειδικά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Επίσης, υπάρχει και άλλη διεύθυνση, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης, ούτε στην οποία έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Άρα εμείς αναμένουμε τη Δημοτική Αρχή να πράξει τη νομιμότητα την οποία πρεσβεύει και κάθε μέρα δημοσιεύει στον τύπο ότι κάνει, εκτελεί για το Δήμο της Πάτρας, για τα συμφέροντα του πόλη της Πάτρας, να καταθέσει τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις που αφορούν την αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου και να πάρει την εγκριτική απόφαση έκδοση ΦΕΚ από την εγκεντρωμένη. Ή αν δεν το κάνει, είναι υπόλογοι, διότι εμείς μέχρι τώρα έχουμε εξ αρχής δηλώσει δημόσια τις θέσεις μας και τις υποστηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τις υποστηρίζουμε.